Σήμερα φιλοξενούμε, απόψε φιλοξενούμε τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλή επιτυχία κιόλας, καλό κουράγιο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και για την πρόσκληση. Αναλαμβάνετε σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Θα ακολουθήσετε τα ίδια βήματα με τον προκάτοχό σας? Αντιλαμβάνεστε ότι τα τελευταία 5 χρόνια, με την καθοδήγηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κασουλίδη και υπό την υποπτία του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει αναβαθμιστεί η γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας. Έχουμε πλέον σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο αλλάξει την εικόνα για την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, αλλά υπάρχουν και σκέψεις, ιδέες, προσεγγίσεις για νέες δράσεις με απότερο στόχο από τη μια να αναβαθμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά την ίδια στιγμή, κύριε Τσουρούλη, δεν ξεχνάμε ότι ο υπαριθμόν ένας στόχος μας, η προτεραιότητά μας είναι ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της πατρίδας μας. Παρόλο που θα σας έλεγε κάποιος ότι μονολότι πιστεύαμε ότι θωρακιζόταν η Κυπριακή Δημοκρατία από τις τριμερείς, τετραμερείς περιφερειακές συνεργασίες, εντούτοις όταν χρειάστηκε να δοκιμαστούν επί του εδάφους, ήταν στην ουσία απούσες όλες αυτές. Κοιτάξτε, και αναφέρομαι στη γνωστή υπόθεση με το ΣΑΙΠΕΜ. Το γεγονός ότι η Τουρκία παρεμποδίζει συνεχώς την Ελλάδα σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, δεν είναι θωρακισμένη? Έχουμε να κάνουμε με ένα γείτονα που μας έχει συνηθίσει με τέτοιες συμπεριφορές. Τι έχει σημασία? Σημασία έχει εμείς να αξιοποιούμε εκείνο το πλαίσιο όπου θεωρούμε υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες τουρκικές ενέργειες. Ναι. Για παράδειγμα, είδαμε πολύ πρόσφατα στις Βρυξέλλες μια ξεκάθαρη δήλωση η οποία δεν περιορίστηκε σε αυστηρά λόγια προς την Τουρκία, αλλά υπάρχει και μια η τελευταία παράγραφος που αναφέρει ότι το όλο θέμα θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι ώστε να επαναξιολογηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας και να δούμε τα επόμενα βήματα. Άρα δεν δυνατότητα να μην υπάρξει ούτε η Βάρνα στο τέλος? Ενδεχομένως, αναλόγως των εξελίξεων και της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Πάντως, για την ώρα δεν αλλάζει η συμπεριφορά η Τουρκία. Να αναφέρω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό. Εδώ και καιρό και από αυτό το στούντιο λέγαμε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να μπούμε σε ένα δημόσιο διάλογο αντιπαράθεσης με την Τουρκία, που στόχο έχει να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Οι ενέργειες μας γίνονται στη βάση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχουμε καθορίσει θαλάσσια σύνορα με όλους τους γείτονές μας και δεν πρέπει. Και αν θέλετε, αυτή είναι και μια παράκληση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας. Ό,τι και αν πράττει η Τουρκία, θα συνεχίσει να το πράττει, θα παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία πώς συμπεριφερόμαστε εμείς, που αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μαζί με την Ελλάδα, μαζί με άλλα κράτη της περιοχής, πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει τα δεδομένα που δημιουργούνται, έτσι, τα τετελεσμένα. Θα σας έλεγε κάποιος ότι το 1974 έγινε μια εισβολή, δημιούργησε τετελεσμένα. Τετελεσμένα όμως έχουμε τώρα επί των Κυπριακών θαλασσών πριν από μια εβδομάδα. Τώρα το τεμάχιο 3 δεν είναι υπό αμφισβήτηση πια? Σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεν είναι υπό αμφισβήτηση επειδή η Τουρκία προχώρησε στις συγκεκριμένες ενέργειες. Είναι αρνητική εξέλιξη και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν παρουσιάζουμε μια διαφορετική εικόνα το ότι δεν έγινε γεώτρηση τη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι. Αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει τερματιστεί ο ενεργειακός μας σχεδιασμός. Συνεχίζεται κανονικά. Όσο πιο λίγα λέμε δημόσια, τόσο καλύτερα για όλους, τόσο καλύτερα εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι, σοβαροί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αντιμετωπίσουμε χωρίς να υποβαθμίζουμε σε καμία απολύτως περίπτωση τις ενέργειες της Τουρκίας. Είναι διαφορετική εξίσωση, λέτε, σε άλλα σημεία των Κυπριακών θαλασσών? Γιατί κάποιος μπορεί να σας πει ότι έγινε στο τεμάχιο 3 θα γίνει στο 10, μεθαύριο σε κάποιο άλλο. Γιατί είστε? Δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει η συμπεριφορά της Τουρκίας. Ειδικότερα εμάς που ζούμε από το 1974 και έχουμε δει την Τουρκία πώς συμπεριφέρεται και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Ερντογάν. Ναι. Όχι μόνο εναντί της Κύπρου, πώς συμπεριφέρεται στη Συρία, στο Ιράκ, εναντί των Ευρωπαίων, εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν θα πρέπει μέσα από, αν θέλετε, δημόσιες παρεμβάσεις μας να βοηθούμε την Τουρκία να πετύχει αυτό που θέλει. Που στην παρούσα κατάσταση είναι πραγμάτων, η αμφισβήτηση, λέτε. Είναι η αμφισβήτηση. Ναι. Από την άλλη, τώρα με όλο αυτό το πράγμα, άκουγα χθες τον πρόεδρο να μην αποκλεί το ενδεχόμενο να πάει να φάει σε ένα κοινωνικής φύσεως γεύμα με τον Μουσταφά Κιντζή. Μάλιστα, η φράση που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος ήταν για να κάνει ανίχνευση εδάφους. Επί ποιου πράγματος θα γίνει ανίχνευση? Μια κοινωνική 45 χρόνια θα σας έλεγε κάποιος, ανιχνεύουμε το έδαφος. Μια κοινωνική συνάντηση. Και τώρα είναι και τα τουρκικά πλοία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι διαπραγμάτευση. Ναι. Εκείνος που έχει πρόβλημα ακόμη και μια κοινωνική συνάντηση να πραγματοποιηθεί είναι εκείνος που βρίσκεται σε αδύναμη και δύσκολη θέση.
Όχι εμείς. Και όλοι γνωρίζουν ότι οι απαιτήσεις που θέτει η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχουμε ακούσει για τα θέματα φυσικού αερίου, έχουμε ακούσει να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σε περίπτωση. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να επιστρέψει ο πρόεδρος στον διάλογο. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με τα δεδομένα όσοι έχουν αυτή τη στιγμή και να μου επιτρέψετε και δημόσια να χαιρετήσω ότι αυτή είναι η προσέγγιση όλων των κομμάτων. Ναι. Κανείς δεν έχει εισηγηθεί ή ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Πέραν αυτού, ούτε ο διεθνής παράγοντας αναγνωρίζει απόλυτα και κατανοεί, και γι' αυτό έχουμε και κινήσεις, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται αθόρυβα, χωρίς να γίνονται δημόσια γνωστές κατά ανάγκη ή όποιες ενέργειες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, μοιάζει να είναι το απόλυτο αδιέξοδο. Γιατί με ποιο τρόπο θα πάει μπροστά η υπόθεση του Κυπριακού. Εάν ως δεδομένο έχουμε ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό υπό απειλή. Κοιτάξτε, οι ενέργειες της Τουρκίας κατά κύριο λόγο αποδεικνύουν την μη ετοιμότητά της για συνέχιση της προσπάθειας. Τη μη ετοιμότητά της για επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα πώς πάει σε αυτό καμία το απολύτως περίπτωση δεν εξυπηρετεί αυτό που κάνει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Που σκοπεί να εξυπηρετήσει σχεδιασμούς της Τουρκίας. Ναι. Και είναι γι' αυτό στην αρχή της συζήτησης μας που σας έχω αναφέρει ότι εμείς παίρνουμε τη συζήτηση εκεί, στο πλαίσιο εκείνο που υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να ασκηθούν πιέσεις προς την Τουρκία. Αυτό που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ακούμε τον κύριο Τούσκ εκ μέρους των 27, δεν ήταν οι απόψεις του κύριου Τούσκ, ναι, αλλά των 27 κρατών μελών και να έχει εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού του Μαρτίου, όπου θα επαναξιολογηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας για να δούμε αν θα πάμε στη Βάρνα. Τι είναι η Βάρνα? Η Βάρνα είναι μια διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που γίνεται με απέτηση της Τουρκίας, έτσι ώστε να ζητήσει συγκεκριμένα ανταλλάγματα σε τομείς που την ενδιαφέρουν. Θέμα οδοφραγμάτων τίθεται αυτή την ώρα? Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Ήταν μια ιδέα που ακούστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο από κάποιους συμμετέχοντες, αλλά δεν σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι κάτι. Εμείς δεν επιδιώκουμε να απομακρυνθούν οι Ελληνοκύπροι από τους Τουρκοκύπρους. Αυτό επιδιώκουν οι πολιτικές της Τουρκίας και κάποιες δηλώσεις που δυστυχώς ακούμε το τελευταίο διάστημα. Από την άλλη, εσείς καταλάβατε πλευράς τι επιδιώκουν οι Τουρκοκύπροι. Συμφωνούν δηλαδή με την Τουρκία ότι δεν έχει Κυπριακή ΑΟΣ, αφού δεν υπάρχει Κυπριακή εμείς Δημοκρατία. Ότι ή υπάρχει, θέλουν μισά-μισά τα φυσικά αέρια. Εμείς θεωρούμε ότι οι δηλώσεις που γίνονται από πλευράς ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων έρχονται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και είναι σε διάσταση με το τι πραγματικά θέλουν οι Τουρκοκύπροι. Η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων ξέρουν ξεκάθαρα ποιο είναι το δίλημα, είτε μια επανενωμένη πατρίδα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ένα μέλλον, όποιο μέλλον θα είναι αυτό, μαζί με την Τουρκία. Η ατζέντα σας λέει Αθήνα, ενημέρωση της πολιτικής ζωής εκεί. Υπάρχει και κάτι άλλο τη σε Δευτέρα ό,τι αφορά τα ενεργειακά? Θα μεταβώ στην Αθήνα ταξίδι Αιγύπτου ή όχι μετά ακόμη? Από πρόσκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών θα υπάρξει συνάντηση, θα υπάρξουν συναντήσεις και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων και το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ταξίδια, ειδικές επισκέψεις για συζήτηση όχι μόνο των ενεργειακών και κάποιων άλλων θεμάτων, είτε σε γειτονικά κράτη ή σε κράτη του Νότου, αν θέλετε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλή καλά. Καλό κουράγιο. Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη